Είναι δυνατόν να μην ξεκινήσουμε από αυτό που απασχόλησε και την Ολομέλεια και έχει να κάνει ότι σήμερα υπήρξε ανακοίνωση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αναφορικώς με την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης για το θέμα των υποκλοπών. Εύρημα πρώτο, οι επισυνδέσεις που γίνανε από την ΕΕΠ ήταν νόμιμες. Εύρημα δεύτερο, δεν υπάρχει καμία σχέση των επισυνδέσεων της ΕΕΠ με το παράνομο λογισμικό. Εύρημα τρίτο, δεν υπάρχει ποινική εμπλοκή κανενός κρατηγικού αξιωματήχου και καμίας υπηρεσίας. Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι από ποιον θα ζητήσετε συγγνώμη. Δεν είναι ότι στοχοποιήσατε την παράταξή μας και την κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα. Δεν είναι ότι στοχοποιήσατε αδίκως και συκοφαντικά το Γρηγόρη Δημητριάδη. Είναι ότι στοχοποιήσατε αδίκως και συκοφαντήσατε τη χώρα στο εξωτερικό με τους ευρωβουλευτές σας. Και εκεί πέρα είστε υπόλογοι και πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη. Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό δεν θα ήταν αντικείμενο συζήτησης. Αλλά προλίγου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Κασελάκης, έκανε ανάρτηση στο Twitter λέγοντας ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και ότι η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι κομματικά εκλεγμένη, αγνοώντας ότι από τη διάσκεψη των Προέδρων ψηφίστηκε σε σύνολο 26 μελών από 21 μέλη. Και για να καταλάβετε πόσο ο κύριος Κασελάκης είναι ένας Πολάκης χωρίς μουστάκι και με χαμόγελο, δεν έχει γνώση, δεν πήρε τις 300 σελίδες πόρισμα της εισαγγελίας για να τοποθετηθεί, αλλά τοποθετείται εκ προημίου λέγοντας μας τι, ότι θα αποδεχόταν απόφαση μόνο αν υπήρχαν ένοχοι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είστε, μια ζωή στη στοχοποίηση και στη σκευωρία.